ότι ο κύριος Σιμίδης έχει πλέον πάρει οριστικές αποφάσεις για τις εξελίξεις, έτσι τα σενάρια για τη δρομολόγηση της διαδοχής και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν έχουν χτυπήσει κόκκινο. Χαρακτηριστικά είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Τρεις σταθμοί στο χρονοδιάγραμμα Σιμίτη για διαδοχή και πρόωρες εκλογές είναι ο τίτλος της εφημερίδας Τα Νέα. Ο πρώτος σταθμός, γράφουν Τα Νέα, είναι η ανακοίνωση των αποφάσεων του κυρίου Σιμίτη αμέσως μετά τα φώτα. Δεύτερος, η σύγκληση έκτακτου συνεδρίου στο τέλος Ιανουαρίου. Και τρίτος, εκλογές έως τα μέσα Μαρτίου με πιθανότερες ημερομηνίες τις 7 ή 14 Μαρτίου. Λύση Εξπρές για εκλογές με αρχηγό τον Γιώργο προβλέπει ελευθερωτυπία και προσθέτει ότι ο Σιμίτης παραμένει πρωθυπουργός μέχρι τις κάλπες για να δώσει τη μάχη μαζί με το διάδοχό του. Στις κάλπες με νέα ηγεσία γράφει και το Έθνος, υποστηρίζοντας ότι το Φεβρουάριο θα γίνει και η εκλογή του νέου αρχηγού στο κόμμα. Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι εξελίξεις στο Πασόκ, αναφέρει το πρωτοσέλιδο του Βήματος. Θα τα πω όλα μαζί, λέει ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία καταγράφει ότι πληθαίνουν οι δηλώσεις υπουργών και βουλευτών περί διαρχίας. Την πόρτα της διαδοχής στο Γιώργο Παπανδρέου ανοίγει διάπλατα σήμερα και ο μέχρι πρότινος έτερος διεκδικητής της ηγεσίας στο Πασόκ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Σε αυτή τη φάση, κανείς άλλος δεν είναι χρήσιμος για έναν τέτοιο ρόλο. Πλην του Γιώργου Παπανδρέου, λέει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και προσθέτει ότι η ιστορία μπορεί να γραφεί και χωρίς αυτόν. Ενώ σπέβδει να ξεκαθαρίσει με νόημα ότι οι σχέσεις μου με τον Γιώργο Παπανδρέου και η συνεργασία μας έχει εξελιχθεί σε όλα τα θέματα με εξαιρετικό τρόπο. Τώρα περιμένουμε τις εξελίξεις, περιμένουμε τις καταστάσεις που διαμορφώνονται και όλοι επιθυμούμε να δώσουμε τον αγώνα για την επόμενη νίκη του Πασόκ με τους καλύτερους δυνατούς όρους, με συσπήρωση, με σοβαρότητα, με αυτοπεποίθηση. Κυριακή κοντή γιορτή. Θα γίνουν στην ώρα τους και με τήρηση όλων των αναγκαίων πολιτικών όρων. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει και την ευθύνη και τις πρωτοβουλίες. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από τη Θεσσαλονίκη επανέλαβε ότι την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε μάθει να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και αποδεικνύουμε κάθε φορά ότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι μια μεγάλη παράταξη που μπορεί και πρέπει και τα επόμενα χρόνια να υπηρετήσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της Ελλάδας. Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει έναν κυβερνήτη ο οποίος κατόρθωσε τα τελευταία 8 χρόνια να πάει τη χώρα μπροστά, να πάει την ελληνική κοινωνία προς την πρόοδο. Ο Κώστας Σιμίτης είναι ένας ηγέτης, ένας πολιτικός υψηλού ήθους. Στο μεταξύ, κατά τη χθεσινή συνάντηση του κυρίου Σιμίτη με τον γραμματέα του Πασόκ, καθορίστηκε και το πυκνό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μέσα στον Ιανουάριο. Στις 12 Ιανουαρίου εγκαινιάζει τη σιδηροδρομική σύραγγα Τεμπών, στις 13 θα μιλήσει σε όλους τους υποψηφίους βουλευτές του κινήματος, στις 15 και 16 πραγματοποιεί περιοδεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στις 23 περιοδεύει στη Λάρισα. Σημειώνεται ότι στις 18 του μηνός συμπληρώνονται 8 χρόνια συνεχούς παραμονής του στην Πρωθυπουργία και θα παραβρεθεί σε εκδήλωση στην εκλογική περιφέρεια που τον ανέδειξε τον Πειραιά. Παράλληλα, έχουν ανάψει και οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο της ευρωπαϊκής προοπτικής του Κώστα Σιμίτη. Για πρώτη φορά, μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα Financial Times αναφέρθηκε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, γράφοντας ότι ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της ανάληψης Προεδρίας από τους πρώην και νυν ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται πιο συχνά για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν είναι ο Κλοντ Ζουνκέρ του Λουξεμβούργου, ο Παόβε Λίπονεν της Φιλανδίας, ο Γκι Φέρχοφστα του Βελγίου και ο Κώστα Σιμίτης της Ελλάδας. Το σενάριο αυτό, ωστόσο, προς το παρόν αφήνει πολλά ανοιχτά ερωτήματα, όπως το αν θα παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του ή όχι ο νυν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρωμάνο Πρόντι, αν θα ισχύσει ο άγραφος νόμος της διαδοχής κεντροδεξιών και κεντροαριστερών προέδρων, κάτι που θα απέκλειε τον κύριο Σιμίτη από τη διαδοχή, αφού σύμφωνα με το έθιμο τώρα είναι η σειρά κεντροδεξιού προέδρου, καθώς επίσης και το αν τελικά θα έχει ο κύριος Σιμίτης τη στήριξη των κεντροδεξιών ισχυρών ηγετών της Ευρώπης, Ζακ Σιράκ και Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Την ίδια ώρα, στη Ριγίλης παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις, ωστόσο προς το παρόν δεν διαφαίνεται δραματική αλλαγή στην προεκλογική τακτική. Τα περισσότερα στελέχη επισημαίνουν ότι είναι πολιτικό το ζήτημα και πως όλοι είναι συνυπεύθυνοι. Και από τους δύο κενάρες, το ίδιο πράγμα είναι, σας είπα. Αλλαγή πολιτικής δεν γίνεται με αλλαγή ονομάτων. Πάντως, μπροστά στον κίνδυνο να μετατραπεί η εκλογική αναμέτρηση σε ντέρμπι μετά τις εξελίξεις στο Πασόκ, ο Κώστας Καραμαλής, σε σύσκεψη με στενούς συνεργάτες του, ζήτησε την κινητοποίηση όλων των στελεχών του κόμματος αμέσως μετά την πρωτοχρονιά, ενώ ο ίδιος στις 4 Ιανουαρίου περιοδεύει στον ομό Αργολίδας. Πρωτοχρονιά με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι.
Σήμερα πάντως, όσοι έχουν επιλέξει να γιορτάσουν εκτός των τυχών, εκτός της Αθήνας και των άλλων μεγάλων αστικών κέντρων, θα ταξιδέψουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξαιτίας καιρού. Με ισχυρούς νοτιάδες, βροχές και καταιγίδες θα μας εγκαταλείψει ο παλιός ο χρόνος. Η πρωτοχρονιά δεν θα είναι φέτος χιονισμένη όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στην Αθήνα. Το μεσημέρι οι ουρανοί της πρωτεύουσας άνοιξαν και όσοι βρέθηκαν στους δρόμους αναγκάστηκαν είτε να βρουν κάποιο στέγαστρο για να καλυφθούν από την έντονη βροχή, είτε να ανοίξουν γρήγορα τις ομπρέλες τους. Την Τετάρτη, τελευταία ημέρα του έτους, όπου αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος των κατοίκων των αστικών κέντρων, ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα θα είναι βροχερός, ενώ χιόνια θα πέσουν μόνο στα ορεινά της υπηρετικής Ελλάδος. Την παραμονή τώρα, πρωτοχρονιάς, Τετάρτη 31 του μηνός, τελευταία μέρα του χρόνου, θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Τα φαινόμενα μάλιστα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ χιόνια θα έχουμε στα βουνά της υπηρετικής χώρας. Όσοι εγκαταλείψουν την πόλη, θα πρέπει να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες. Για αυτούς που θα επιλέξουν κάποιο νησί για τις γιορτινές ημέρες, θα πρέπει να ενημερωθούν από τα λιμεναρχεία για πιθανές αλλαγές στα δρομολόγια. Για την πρώτη μέρα του χρόνου και την Παρασκευή, ο καιρός δεν θα παρουσιάσει κάποια αλλαγή, εκτός από τους νοτιάδες, τον οποίο θα μειωθεί η έντασή τους. Την Πέμπτη, πρώτη του μηνός, πρωτοχρονιά, θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, ενώ χιόνια θα έχουμε στα βουνά και πάλι της υπηρετικής χώρας. Την Παρασκευή 2 του μηνός θα έχουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, ενώ θα υπάρχουν όμως και διαστήματα βελτίωσης στα κεντρικά και τα νότια. Και το Σάββατο, τελευταία μέρα που έχουμε πρόγνωση αυτή τη στιγμή, θα έχουμε κακοκαιρία σε όλη τη χώρα στις 3 του μηνός, με βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, χιόνια στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, καθώς και σε περιοχές της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι βόρειοι 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι νοτιάδες αλλά με την ίδια ένταση από 5 έως 7 μποφόρ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ σε ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι νομαρχίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω του καιρού. Έως τις 8 το βράδυ θα είναι και απόψε ανοιχτά τα καταστήματα για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, για τα αναγκαία και τις αγορές σε δώρα. Οι καταναλωτές συνοστίζονται στην αγορά και στη Βαρβάκη, όπου δεν λείπουν τα παράπονα. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, οι τιμές των οπωροκυπευτικών τράβηξαν την ανηφόρα. Οι καταναλωτές πληρώνουν την πρόσφατη επιδείνωση του καιρού. Οι τιμές των οπωροκυπευτικών πήγαν και πάλι την ανηφόρα, εμφανίζοντας αυξήσεις έως και 60% σε διάστημα μόλις 10 ημερών. Σήμερα είναι πολύ πιο ακριβά από ό,τι ήταν χτες και προχτές. Ακριβά. Είναι πολύ ακριβά όλα εδώ πέρα να βγουν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι ντομάτες πολλούνταν χθες έως και 2 ευρώ το κιλό, όταν πριν από 10 ημέρες δεν ξεπερνούσε τα 1 ευρώ και 30 λεπτά. Το 1 κιλό αγκούρια αυξήθηκε κατά 50 λεπτά, ενώ το κιλό τα κρεμμύδια αυξήθηκε κατά 40 λεπτά. Παρόλο που είχαμε κάτι δυσκολίες σε ορισμένα είδη, προσπαθούμε να τις συγκρατήσουμε επειδή είναι οι ημέρες αυτές. Πάντως από ό,τι ακούω είναι ακριβά. Πανάκριβα λέει. Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στη Βαρβάκιο αγορά. Οι τιμές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες, σε ορισμένα κρέατα όπως το κατσίκι τσιμπημένες και σε άλλα ικανοποιητικές. Άλλες είναι φτηνές, άλλες είναι ακριβές. Τιμές μεγάλες τιμές. Πολύ μεγάλες. Πρωτοχρονιά σε 2 ημέρες και η Βασιλόπιτα έχει την τιμητική της. Η τιμή της πάντως εμφανίζεται και αυτή αυξημένη κατά 2 ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Στα ζαχαροπλαστεία της Αθήνας πωλείται από 12 έως 15 ευρώ το κιλό, ενώ στους φούρνους από 6 έως 10 ευρώ το κιλό. Όσοι δεν προλάβατε να κάνετε τις απαραίτητες αγορές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, αύριο, παραμονή πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα θα κλείσουν στις 5 το απόγευμα, τα ακροπολία στις 6, τα πολυκαταστήματα και τα σούπερ μάρκετ στις 8.